στον Τόλι Βοσκόπουλο η Άτζελα Γκερέκου, πολιτικός, καλλιτέχνης, όμορφη γυναίκα και επί χρόνια σύζυγος του αείμνηστου και τεράστιου πρίγκιπα του ελληνικού τραγουδιού, του Τόλι Βοσκόπουλου. Μίλησε στην τηλεόραση και είπε πράγματα που για πρώτη φορά έχουμε ακούσει για την περιβόητη τάσου οικονομική καταστροφή του πρίγκιπα. Πολύ ωραία συνέντευξη, Νίκη Λιμπεράκη. Είδα ένα πολύ μεγάλο απόσπασμα χθες το βράδυ. Μίλησε η Άτζελα Γκερέκου για αυτή την οικονομική καταστροφή και πώς έφτασε στον πάτο με τον Τόλι Βοσκόπουλο οικονομικά. Μίλησε για το κυνηγητό που της έκαναν εκείνη όταν στην ιδιαίτερη της πατρίδα στην Κέγκρια, όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με τα πολιτικά και για την αυτοβιογραφία του Τόλι, που της είπε λίγο πριν φύγει από τη ζωή το 2021 ότι θέλει εκείνη να την επιμεληθεί και να την βγάλει στον κόσμο να μάθουμε τις μεγάλες αλήθειες. Πολύ ωραία συνέντευξη. Με ιδιαίτερη προσέγγιση για τα θέματα του Τόλι Βοσκόπουλου, που είναι πολύ πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και σε αυτούς που δεν τον έχουν γνωρίσει, θα πω εγώ, στους νεότερους. Να τη δούμε. Το σπίτι αυτό ζήσαμε μαζί με τον Τόλι από την αρχή της γνωριμίας μας, του γάμου μας. Ξέρω ότι σε ρωτάμε πολύ, γιατί ο Βοσκόπουλος ήταν μοναδικός. Αλήθεια, σε ενοχλεί που σε ρωτάμε τόσο πολύ? Δεν είναι ότι με ενοχλεί. Είναι που κάθε φορά λέω πώς να βρω τις σωστές λέξεις να περιγράψω. Πώς μπορεί να περιγράψει αυτό το ταξίδι 25 χρόνων με ένα τέτοιο άνθρωπο? Είμαι ευγνώμων που το βίωσα στη ζωή μου και έκανα αυτή την πορεία μαζί του. Έχει γράψει την αρχή μιας βιογραφίας. Ναι, έχει γράψει περίπου 80 σελίδες. Από τότε που οι γονείς του ξεκίνησαν από το διωγμό της Μικράς Ασίας μέχρι τότε που ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο. Λυπάμαι πραγματικά που δεν ήθελα από κάποια στιγμή και μετά να το συνεχίσει. Εμπιστεύεται για να μπορέσω να το συνεχίσω. Αν ανοίξεις ένα ραδιόφωνο ή μπεις στο σπίτι, ανοίξεις την τηλεόραση και πέσεις πάνω σε μια ταινία και τον δεις. Πώς είναι? Στην αρχή δεν μπορούσα με τίποτα. Με τίποτα. Δεν μπορούσα να ακούσω τραγούδι, να δω εικόνα. Ήταν πολύ δύσκολο. Μετά όμως, μετά από κάποιο διάστημα, συγκινούμαι πάντα πολύ. Αλλά νιώθω ότι, τι ωραία, υπάρχει, τον βλέπω. Νοσταλγείς, συγκινείσαι και ζεις μαζί με αυτό. Πώς και ποιος όχι. Πλουσιότερη ή φτωχότερη από το κομμάτι της πολιτικής? Πολύ φτωχότερη. Όχι, σαν οικονομικά, πολύ φτωχότερη. Χάσαμε ακόμη και η ιστορία με τον Τόλι, να την αναφέρουμε εξαιτίας και της πολιτικής μου θέσης και του πολέμου που έγινε τότε, του πόλεμου που έγινε για να χάσω τη θέση μου και να παραιτήθηκα. Στο Υπουργείο. Στο Υπουργείο έγινε, μετά από χρόνια μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί τότε δεν μιλούσαμε τι να πεις σε όλο αυτό τον κικαιώνα. Κάποια στιγμή η ιστορία της ζωής θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ένας από τους σοβαρούς λόγους ήταν και αυτός, για να μπορέσουν να αμαυρίσουν και την πολιτική μου εικόνα μέσω αδικίας και κακοδικίας και όλων αυτών που είχε ζήσει ο Τόλι. Θέσαμε στο πάτωμα. Ξανασηκωθήκαμε και δεν πειράζει, είπαμε. Συνεχίζουμε. Αλλά ο πόλεμος ήταν ανελέητα σεξιστικός. Μέχρι φεύγολα αν μοίραζα με κάποιες φωτογραφίες μου που ήταν λίγο ως ηθοποιός, είχα κάνει και κάποια πράγματα λίγο πιο αισθησιακά σαν φωτογράφηση κτλ. Φεύγολα στα χωριά. Στα χωριά. Τα χωριά. Εκεί που βέβαια οι άνθρωποι είναι πολύ πιο συντηρητικοί. Έλα όμως που αυτό τους γύρισε μπούμεραγκ. Κοίτα, θα πω κάτι. Ήταν μια εποχή που ήταν πολύ σύνηθες οι στάρ της εποχής να κάνουν γυμνές φωτογραφίσεις. Είχε κάνει λοιπόν, τη θυμάμαι και εγώ, μια πολύ ωραία. Με κοντό μαλλί, γυμνή από τη μέση και πάνω. Και το θυμάμαι και εγώ, παιδιά, όταν κατέβηκε σε εκλογές, που είχε γίνει χαμός, θα ψηφίσετε τη γυμνή, αυτή που βγαίνει και αυτό κτλ. Απαράδεκτο. Τώρα, με την επιβολή φωτεινή του πολιτικά ορθού, να που λειτουργεί πολιτικά ορθό το πολιτικά ορθό. Δεν θα γινόταν αυτό. Δεν θα έβλεπες το fake βολάν, αλλά στις συζητήσεις μια χαρά θα το άκουγες. Ναι, αλλά τουλάχιστον δεν θα υπήρχε αυτή η αναπαραγωγή δημόσια, μωρέ. Νομίζω ότι κάτι είναι και αυτό. Δεν θα πω όνομα, αλλά δεν έχουμε συναντήσει, δεν έχουμε ακούσει περιπτώσεις γυναικών που μπήκαν στη Βουλή και άκουγαν τέτοιου είδους σχόλια ότι αυτή γιατί να την ψηφίσει, γιατί να είναι μέσα στη Βουλή, που έχει κάνει γυμνή φωτογράφηση, που υπήρξε μοντέλο, που την έχουμε δει σε αυτό το περιοδικό, στο άλλο περιοδικό. Ακόμα υπάρχει, Γιώργο. Απλά μπορεί να μην έβλεπε το fake βολάν στο χωριό. Στις συζητήσεις και στα επιχειρήματα σε ένα γραφείο που θα κάτσει ένας υπουργός με έναν βουλευτή και να συζητήσουν ποιον θα κατεβάσουμε στις εκλογές, θα πέσει στο τραπέζι. Πόσα λεφτά έχει χάσει? Ξέρω κάτι. Ότι ο Τόλις Βοσκόπουλος, και θέλω, βρείτε ένα βιντεάκι, το έχω στο Instagram μου, κύριε Βούρθη, κυρία Ζουρκάδη. Έχω την τελευταία εμφάνιση σε τραγούδι στη Μελίνα Σλανίδου, θα πω μετά την ιστορία. Βρείτε από το Instagram μου, για να το παίξουμε. Για τα χρέη. Για τα χρέη.
Αυτό είναι, ναι, θέλω να το ακούσουμε μετά. Πες μου λίγο τα χρέη. Λοιπόν, του έκανε έφοδο η εφορία, του έκανε έλεγχο 5 οικονομικά έτη. Το 90, από το 93 μέχρι το 97. Δεν είχε κόψει κανένα παραστατικό. Ο γίγαντας τότε, ο πρίγκιπας Τόλης Βοσκόπουλος, που έπαιρνε εκατομμύρια τότε, δεν είχε κόψει κανένα παραστατικό. Του έβαλαν πρόστιμο λοιπόν το 93, το 97 περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ σημερινά λεφτά και το 2007 έφτασε 8 εκατομμύρια και πλέον. Θα σας πω τώρα κάτι. Ρυθμίστηκαν, συγγνώμη, ναι, και έχει πει και η ίδια η Άντζελα Γκερέκου ότι πλήρωνε και η Άντζελα Γκερέκου πολύ μεγάλα ποσά. Ο Τόλης Βοσκόπουλος τα τελευταία χρόνια, όταν τραγουδούσε, παρότι είχε αρρωστήσει ο άνθρωπος και δεν τραγουδούσε, δεν μπορούσε να πληρωθεί ο ίδιος. Ήταν στις κατηγορίες ανθρώπων, υπάρχουν και άλλοι καλλιτεχνών, ηθοποιών κτλ. Που αν στο λογαριασμό του έμπαινε ένα ευρώ, παπ, το τράβηκε η εφορία. Άρα, όπου έκανε κάποιες εμφανίσεις ο Τόλης, τα λεφτά που εισέπρατε κάποια λεφτά ήταν σαν δώρο με άλλο τρόπο. Για να μην του τα παίρνει όλα η εφορία. Ή τα έκοβε σε μια δεύτερη εταιρεία που ανήκει σε έναν άλλον άνθρωπο. Είμαστε στο Voice δεύτερη χρονιά. Μελίνα Σλανίδου, κριτής στο Voice τότε. Κάνουμε παρέα όλοι. Και έχω πάει ένα βράδυ με συνεργάτες εδώ, με την Παπαμερή και με άλλους συνεργάτες. Και ο Λάτσιο ήταν νομίζω το διευθύντης στον Αντένα, με τον Λάτσιο κτλ. Να ακούσουμε την Μελίνα Σλανίδου που τραγουδούσε κάπου στον Πειραιά. Και παιδιά, έρχεται ο Τόλης Βοσκόπουλος. Θέλω να το ακούσουμε. Μισό λεπτό είναι συγκλονιστικό. Είναι η τελευταία του εμφάνιση που τραγούδησε ο άνθρωπος. Πρίγκιπας. Και θέλω να δείτε και το τέλος. Πώς ο πρίγκιπας της φυλάει το χέρι, άρχοντας. Δείτε το πραγματικά να συγκινηθούμε. Είναι αξεπέραστος έτσι κι αλλιώς. Για να το ακούσουμε και να το δούμε. Καταλάβετε γιατί ήταν πρίγκιπας. Μας ανατρίχιασες, καλέ, συγκινηθήκαμε. Και εγώ ανατρίχιασα, συγκινήθηκα, παιδιά, το είδα και live τότε. Μετά πήγαμε, κάτσαμε, μιλήσαμε. Μιλάμε τώρα για άρχοντα, δεν τους έβλεπε όλους τους άλλους τώρα. Κοιτάξτε καταρχάς ντύσιμο. Ναι. Με λουλούδι στο πέτο, όχι με ποσέτ και τα λοιπά. Πάντα. Με λουλούδι, κομψότατος. Πίσω η κόρη του τράβαγε βίντεο. Και δίπλα η γυναίκα του η Άντζελα. Και αυτός κύριος της φίλησε χειροφίλημα, ρε παιδιά. Κατάλαβατε. Αυτός είναι. Αυτός είναι αρσενικό παλαιάς σκοπής. Ναι. Αλλά διαχρονική σκοπή όμως. Αυτός θα ήταν μοντέρνος και τώρα να ζούσε και σε 50 χρόνια από τώρα. Και παλιά σκοπή ήταν gentleman. Τι όμορφος υπήρξε, έτσι. Τι όμορφος υπήρξε. Ναι, δηλαδή σπάζονταν στην ποδιά του. Θέλω να πάμε τώρα στη Φέη Φώτου, γιατί υπάρχει η Φέη καλημέρα. Καλημέρα. Υπάρχει μια αναφορά στη βιογραφία του Βασίλη Καρά, άλλου σπουδαίου του Βασίλη Καρά, νεότερου, με άλλη λογική, άλλο επικοινωνιακό εκτόπισμα. Ο Βασίλης και άλλο ο Τόλης. Υπάρχει μια αναφορά λοιπόν για τη συνύπαρξή του. Τι ακριβώς έχει υποθεί? Σωστά. Ουσιαστικά στην βιογραφία που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα και εκτός από όλους όσους αναφέρει που γνώρισε και καλλιτεχνικές συνεργασίες που είχε, αναφέρεται ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο του βιβλίου στον άρχοντα Τόλη Βοσκόπουλο. Όχι μόνο στη συνύπαρξή του σε καλλιτεχνικές στιγμές, αλλά και σε προσωπικές στιγμές που ζήσανε, γιατί ήταν πραγματική φίλη. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην κυρία Γκερέκου, η οποία του είχε κάνει ένα τηλεφώνημα τις τελευταίες δύσκολες στιγμές που περνούσε ο Τόλης Βοσκόπουλο με την υγεία του και του λέει: Βασίλη, ο Τόλης δεν είναι καλά, θα πρέπει να κατέβεις κάτω. Και κατέβηκε. Και εννοείται. Ωραία, εννοείται. Πάμε να το ακούσουμε για πρώτη φορά. Ήταν μια σχέση εμπιστοσύνης και ανδρικής φιλίας. Μια βραδιά ο Τόλης του λέει: Μπίλι, θέλω να με πας στα μαγαζιά αυτά που πας εσύ. Ξέρεις τι εννοώ. Να είναι λίγο σκυλάδικο, ρε παιδί μου, πώς τα λέτε. Ξέρεις τώρα εσύ. Να έχει και φαγητό μέσα. Θα πάμε μόνοι μας όμως, του απαντάει ο Βασίλης. Όχι γραβάτες και ντουλάπες, έτσι. Μέσα, του λέει ο Τόλης και δίνουν τα χέρια. Πήγαν μόνοι τους, χωρίς γραβάτες και ακολούθους στο φραντζέλικο. Όλο το μαγαζί έπεσε πάνω τους για να τους εξυπηρετήσει. Ήταν μεγάλη υπόθεση για το μαγαζί να το επισκεφτεί ο Τόλης. Έρχεται μια λουλουδού, κάθεται δίπλα του και στείνεται για να βγάλει φωτογραφία. Ο Τόλης τρελαίνεται και λέει με τρόπο στον Βασίλη: Πάρ' την.
Έχουμε πρεμιέρα σε δύο μέρες. Χαμογέλα, του λέει ο Βασίλης. Ο Τόλης ζούσε απομονωμένος στον δικό του κόσμο. Ζούσε στο δικό του βασίλειο και δεν είχε πολύ σχέση τα τελευταία χρόνια με την αγάπη του κόσμου και τις εκδηλώσεις του. Αυτό που κατά βάθος ήθελε από τον Βασίλη ήταν να του δείξει τον δικό του κόσμο και τις δικές του συνήθειες. Πέρασε λίγη ώρα για να ξεπεράσει το πρώτο σοκ. Του έφεραν μπροστά του και ένα μπολ με ξηρούς καρπούς και τα είδε όλα. Αγριοκοίταξε τον Βασίλη και του είπε θυμωμένα: «Να τα φας εσύ αυτά». «Τόλη μου», του λέει ο Βασίλης, «ήρθες στο σκυλάδικο να φας μπριζόλα και φιλέτο? Πας καλά?» «Έτσι μου είπες». Πέρασε όλο το βράδυ με δυσκολία, αλλά η αγάπη του κόσμου ήταν εντυπωσιακή. Ένιωσε αυτό που ήταν, κι ας μην το έλεγε, βασιλιάς του τραγουδιού. Την πρεμιέρα του μαγαζιού πετάει ένα περιοδικό, το οποίο βεβαίως είχε τις φωτογραφίες τους από το Φραντζέλικο, και φεύγει. Ανοίγει το περιοδικό ο Βασίλης και βλέπει τον Τόλη σε μεγάλες φωτογραφίες με τους τραγουδιστές και τις τραγουδίστριες αγκαλιά. Κάθε μέρα του πέταγε από ένα ανάλογο περιοδικό, σαν να του έλεγε: «Με πήγες εκεί και με έκανες ρόμπα». «Ρε Τόλη», του λέει ο Βασίλης, «σ' αγαπάει ο κόσμος, δεν το χαίρεσαι, τι θέλεις, να σε βρίζουν?» «Πάλι τρικλοποδιά μου βάζεις», του απαντάει ο Τόλης, «κι όλο από πάνω είσαι». Όταν ήταν άρρωστος ο Τόλης, έβαζε την Άντζελα Γκερέκου και τον έπαιρνε τηλέφωνο. «Έλα κάτω, Βασίλη, κατέβα, δεν είναι καλά ο Τόλης και θέλει να σε δει». Ρε παιδιά, συγκινητικό. Ανεπανάληπτο τώρα. Ανεπανάληπτο θα γίνω σε... Με Τόλη κλείστε, παρακαλώ, πάρα πολύ μουσικά για να πάμε στις διαφημίσεις. Να πω κάτι. Προσέξτε να δείτε ο ατσαλάκωτος Τόλης, κυριολεκτικά και μεταφορικά, πώς ήθελε να κάνει την κουτσουκέλα, να πάει σε σκυλάδικο, αλλά ήθελε και φαγητό, ήθελε και την μπριζόλα του. Τον πάει στο Φραντζέλικο που δεν έχει μπριζόλα. Έρχεται η κυρία με τα λουλούδια. Λουλουδού, όπως λέμε, τέλος πάντων, δεν είναι κακό, οκ. Okay. Να βγάλει σέλφι, τρελαίνεται, δεν θέλει να τον αγγίζουν. Του βάζουν και ξηροκάρπια. Τρελαίνεται, λέει, μα μήπως θα με πας για φαγητό και ξηροκάρπια κτλ. Και επειδή βγήκαν φωτογραφίες μετά, του την έλεγε του καράκια, του λέει: «Με ξεφτύλιζες, με πήγες σε σκυλάδικο κτλ». Απίστευτο. Κορυφαίοι και οι δύο. Μοναδική συνάντηση. Αυτή τη το Ρίμπα 2002, αν θυμάμαι καλά. Πάμε να κλείσουμε έτσι. Πάμε τα.